Βρισκόμαστε στη φάση αδειοδότησης από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Χρειάζονται κάποια έγγραφα για να φτάσουμε στην δημοπράτηση και στο να δώσουμε ουσιαστικά στην κατασκευαστική εταιρεία του στρατού, στην ΜΟΜΚΑ, την ολοκλήρωση της δημοπράτησης και την κατασκευή του έργου, που είναι το πιο σημαντικό. Θεωρούμε ότι αυτό μέχρι και το τέλος του 2024 θα ολοκληρωθεί και από εκεί και μετά, όσον αφορά το θέμα της κατασκευής του έργου, από τις πληροφορίες που έχουμε, χωρίς αυτές να είναι ουσιαστικά 100% σίγουρες, το λέω με την άποψη ότι μπορεί να καθυστερήσουμε 2-3 μήνες, η κατασκευή του έργου θα κρατήσει από 12 έως 18 μήνες. Άρα πιστεύουμε ότι μέχρι και το 2026 το έργο θα έχει γίνει. Να ενημερώσω μόνο το εξής και να πω ότι εμείς μέχρι και χτες ολοκληρώσαμε την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου της αίθουσας συμβατών εξωτερικού, το οποίο αυτό θα κρατήσει ουσιαστικά για τα 2 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο επισκέπτης που έρχεται, η μεγαλύτερη πύλη εισόδου που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή στοιχείο, να είναι σε μια ανθρώπινη κατάσταση, θα έλεγα. Οπότε νομίζουμε ότι με αυτή την παρέμβαση ουσιαστικά οι επισκέπτες από την γείτονα χώρα θα έχουν μια αίθουσα συμβατών εξωτερικού που έτσι θα έπρεπε να είναι.